Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Θα ρωτήσει ο κύριος. Σας προανήγγειλα το όνομά σας και πάλι και την ερώτησή σας. Μανουσάκης Ματθαίος λέγομαι, έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, είμαι τουριστικός υπάλληλος. Οπότε η ερώτησή μου αφορά τον κλάδο του τουρισμού, στον οποίο απασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. 25 ξενοδοχεία κλειστά στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλά ξενοδοχεία κλειστά σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας της υποβάθμισης του κέντρου της Αθήνας για την Αθήνα, του αναρχοσυνδικαλισμού, της οικονομικής κρίσης και πολλών άλλων παραγόντων. Χιλιάδες άνθρωποι στην ανεργία. Και πέρα από αυτούς τους άνθρωπους που είναι στην ανεργία, υπάρχει και μια νέα μορφή εργασίας, η εθελοντική εργασία. Καθότι οι άνθρωποι εργάζονται και δεν αμείβονται. Στην τελευταία μου δουλειά ήμουν απλήρωτος για 5 με 6 μήνες. Έχω λοιπόν να σας κάνω τα εξής ερωτήματα. Ποια θα είναι η τουριστική πολιτική της οποιασδήποτε κυβέρνησης την επόμενη μέρα, προκειμένου να φέρουμε κόσμο, να φέρουμε εισόδημα στην χώρα αυτή μετά τις εκλογές? Δεύτερη ερώτηση. Όχι, σας παρακαλώ, περιμένουν άλλοι 15 να θέσουν ερωτήματα. Αν θέτει ο καθένας σας από 10 ερωτήματα, δεν γίνεται. Μα είναι έλλειψη σεβασμού για τους συμπολίτες σας που περιμένουν. Σας παρακαλώ. Ένα ερώτημα να απαντήσει ο πρόεδρος, να πάμε στον επόμενο. Δεν με επιτρέπετε ένα μικρό ερώτημα ακόμα? Κάντε το. Τι να σας πω. Ωραία. Εγώ σας το επιτρέπω. Εγώ δεν θα ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Τουρισμός, ναυτιλία, εμπόριο. Αυτοί είναι οι παράγοντες από τους οποίους βασίζεται η ελληνική οικονομία. Να μας πει το πρόγραμμά του και στα τρία. Όχι. Αυτά θέλουμε μια μισή ώρα. Όχι, δεν θέλω αυτό. Ναι. Θέλω να ξέρω για ποιο λόγο στο επικρατείας δεν υπάρχει ένας σοβαρός επιχειρηματίας του τουρισμού, ένας σοβαρός έμπορας και ένας σοβαρός άνθρωπος της ναυτιλίας, προκειμένου να δουλέψει σε αυτή τη τομή και να έχουμε εισόδημα σαν Έλληνες. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας απαντήσω για τα θέματα του τουρισμού. Δυστυχώς, ο τουρισμός που είναι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας φέτος, ενώ περιμέναμε ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά όπως πέρσι, όλα δείχνουν ότι θα πάει χειρότερα. Και θα πάει χειρότερα γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, η ακυβερνησία, οι αρνητικές εικόνες που εκπέμπει η χώρα, η υπονόμευση της επωνυμίας της χώρας, αποθαρρύνουν τους επισκέπτες να έρθουν. Ο μήνας Μάιος, που ήταν ο μήνας της διπλής προεκλογικής περίοδου, είναι ο μήνας κατά τον οποίο γίνονται 3 εκατομμύρια κρατήσεις. Λοιπόν, οι κρατήσεις αυτές έχουν πέσει κατακόρυφα, έχουν πέσει κάτω από το μισό. Εάν η χρονιά πάει χειρότερα, η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη, η ανεργία θα είναι μεγαλύτερη. Άρα, δεν έχουμε προστατεύσει, δίνοντας κυβέρνηση σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας τον ελληνικό τουρισμό. Και επίσης, δυστυχώς, υπεκρατεί σε ορισμένες χώρες που είναι μεγάλες τουριστικές αγορές για μας η αίσθηση ότι υπάρχει μία εχθρότητα στην Ελλάδα για τον Γερμανό, ας το πούμε έτσι, τουρίστα. Έχουμε κάνει με τους φορείς της τουριστικής αγοράς πάρα πολλές συζητήσεις. Τους είδα, μιλήσαμε. Έχω διατελέσει το παρελθόν Υπουργός Ανάπτυξης, όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε και την ευθύνη του τουρισμού στη μεγάλη κρίση του 99 του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και είπαμε ότι πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα, όπως αυτά που αφορούν τις βίζες Σέγγεν για να έρχονται Ρώσοι και Κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα, όπως αυτά που αφορούν την προβολή του τουριστικού προϊόντος για τη χώρα και αναπεριφέρεια με τη συνεργασία κράτους και τουριστικών επιχειρήσεων, αυτά που συνδέονται με τη μείωση των τιμών στα τέλη χρήσης των αερολιμένων μας, γιατί οι αερομεταφορές είναι αυτές που φέρνουν το 80% των τουριστών, πτήσεις τσάρτερ ή κανονικές πτήσεις, και βεβαίως όλα αυτά συνδέονται και με την φορολογική πολιτική. Ξέρετε ότι στα τουριστικά πακέτα εφαρμόζουμε ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο είναι ευνοϊκό, είναι 6% για το τουριστικό πακέτο. Δυστυχώς η αγορά η μεσογειακή είναι πολύ ανταγωνιστική. Πέρσι άλλες μεσογειακές χώρες ήταν σε κρίση, σε πόλεμο. Αυτό φέτος δεν ισχύει. Άρα δεν μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτό. Και επίσης
η αβεβαιότητα σε σχέση με το ευρώ έχει δημιουργήσει την τάση των τουριστικών πρακτόρων, των ξένων μεγάλων τουριστικών πρακτορείων, να ζητούν πρόσθετες εγγύησεις για το πώς θα γίνουν οι πληρωμές στην Ελλάδα, σε ποιο νόμισμα και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τέτοιο αβέβαιο κλίμα. Εγώ πιστεύω όμως στις τεράστιες δυνατότητες που έχει ο ελληνικός τουρισμός. Μπορούμε στην Ελλάδα να έχουμε τουρισμό 12 μήνες, τουρισμό υψηλής ποιότητας, έχουμε εξαιρετικά μέρη για χειμερινό τουρισμό, έχουμε εξαιρετικά μέρη για ιαματικό τουρισμό. Τα ιαματικά μας λουτρά είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον συνεδριακό τουρισμό. Έχουμε τον τουρισμό τον ιατρικό. Υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου μπορούν να έρθουν νεφροπαθείς και να κάνουν και την αιμοκάθαρσή τους ενώ κάνουν τις διακοπές τους. Όλα αυτά τα προωθούμε, προσπαθούμε να τα προωθήσουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Το πρόβλημα του τουρισμού δεν είναι η τουριστική πολιτική. Είναι το γενικό κλίμα της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Πήγα και στην Βαρκελόνη. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Κάνετε λάθος, επισκέφθηκα την Βαρκελόνη πριν από ένα χρόνο και την Ρώμη. Οι τουρίστες στην Βαρκελόνη και στη Ρώμη είναι χιλιάδες. Αυτά της οικονομικής κρίσης για ποιο λόγο είναι χιλιάδες. Ποιο λόγο, δεν είναι χιλιάδες. Κάντε μια βόλτα στην Αθήνα να δείτε. Πηγαίνετε στην Λύκονο να δείτε. Αφήστε την Αθήνα. Η Αθήνα έχει ειδικό πρόβλημα. Γιατί όταν έχεις έχει μια εικόνα και το αφήνουμε ένα αλυτό. Μα πώς θα το λύσεις το πρόβλημα του συντάγματος? Είναι ένα πρόβλημα πολιτικό. Ο φόβος του τουρίστα ότι θα βρεθεί μπροστά σε απεργίες και διαδηλώσεις είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Ναι, αλλά εγώ από αυτό περιμένω να ζήσω. Ναι, λύστε το. Το πρόβλημα αυτό θα το λύσετε εσείς. Όχι εμείς. Οι πολίτες. Εσείς λύστε το. Οι πολίτες. Διότι αυτό αφορά την πολιτική σταθερότητα και την διακυβέρνηση της χώρας. Η τουριστική πολιτική παρακαλώ. Λοιπόν στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου. Είναι όπως σωστά είπατε και η ναυτιλία. Και η γεωργία πρωτίστως, γιατί πρέπει να αρχίσουμε από τα βασικά, η νέα αγροτική πολιτική, η κτηνοτροφία, η επιστροφή στην Ήπεθρο, η καινοτομία, η γνώση, το καλό σχολείο, το καλό πανεπιστήμιο, είναι οι πυλώνες της ανάπτυξης. Όταν λέμε ανάπτυξη, τι εννοούμε? Εννοούμε τη γη, με ό,τι σημαίνει γη. Από τον ορυκτό πλούτο έως τη γεωργία και από τον πολιτισμό έως τον τουρισμό και την οικιστική ανάπτυξη και οι άνθρωποι. Και όταν λέμε άνθρωποι, εννοούμε η δουλειά των ανθρώπων. Και το μυαλό των ανθρώπων που κατεβάζει ιδέες, ευρεσιτεχνίες, καινοτομίες και αυτό γίνεται επένδυση. Πώς νομίζετε ότι έχουν γίνει μεγάλες και ισχυρές οικονομίες οι σκανδιναβικές χώρες? Δεν έχουν τα φυσικά προσόντα που έχει η Ελλάδα, έχουν όμως επενδύσει στην ευρεσιτεχνία, στην καινοτομία και έχουν κάνει μεγάλους κλάδους όπου είναι πρωτοπόροι. Η Φιλανδία, για παράδειγμα, έχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι άψογο και έχει μερικούς τομείς. Νόκια, ας πούμε, όπου είναι πρωτοπόρος. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες αναπτυξιακές. Γι' αυτό λέμε ότι είναι κρίμα από το Θεό να μην αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι ευλογημένη και πρέπει αυτό να το κρατήσουμε ως κόλλιο φθαλμού. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παναγάκης Πέτρος λέγομαι. Φοιτητής είμαι και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά το Πανεπιστήμιο. Έχουμε δωρεάν παιδεία. Πιο κοντά το μικρόφωνο, παρακαλώ. Έχουμε δωρεάν παιδεία, εντάξει, δωρεάν. Εγώ προσωπικά έκανα φροντιστήρια και ιδιαίτερα για να μπω σε αυτήν. Αλλά και εντάξει, δωρεάν είναι. Πριν 5 χρόνια υπήρξε μια διαδικασία με το άρθρο 16, όπου μετά υπήρξε νίκη των φοιτητών, καθώς εγώ, αν θυμάμαι και καλά, είχατε στηρίξει τότε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πριν λίγο καιρό, ο νόμος Γεματοπούλου. Πάλι τα ίδια, δεν υπήρξε διάλογος εν τέλει των φοιτητών και της πολιτείας. Εντάξει. Δύο νόμοι, δύο χτυπήματα στο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Εσείς γενικά πώς βλέπετε την αργή αλλά σταθερή είσοδο των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα? Και γενικά εσείς ως Πασόκ, ως ακαδημαϊκός, ως πατέρας παιδιού που φοιτησε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, μπορείτε να την εξασφαλίσετε, θέλετε να την εξασφαλίσετε και πώς θα το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, πιστεύω βαθιά στην δημόσια εκπαίδευση, προέρχομαι από αυτήν, πιστεύω στο ελληνικό πανεπιστήμιο, πιστεύω στις δυνατότητες που έχουν οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό στις μεταπτυχιακές τους σπουδές, στα ερευνητικά κέντρα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν ο Έλληνας βρεθεί μέσα σε ένα περιβάλλον οργανωμένο και ανταγωνιστικό, διαπρέπει. Και
ανεβαίνουν και τα πανεπιστήμια μας στην κατάταξη. Ήδη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρέθηκε να είναι στη θέση 150, με μικρές αλλαγές, οι οποίες αφορούν τους συντελεστές κατάταξης των πανεπιστημίων στην διεθνή λίστα. Και το Μετσόβιο. Και το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όλα τα πανεπιστήμια. Λέω ότι έκανε ένα άλμα συμπτωματικά το πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχομαι, στο οποίο είμαι καθηγητής. Και πράγματι έχουμε ένα πρόβλημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα καλά πανεπιστήμια, αυτά τα οποία είναι λαμπρά πανεπιστήμια, είναι ή δημόσια ή ιδρυματικά, όχι κερδοσκοπικά. Αυτό το οποίο πρέπει να αποτρέψουμε είναι το κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν έρθουν οι Έλληνες εφοπλιστές ή οι Έλληνες ευεργέτες και δημιουργήσουν ένα μεγάλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αυτό είναι καλοδεχούμενο και πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Επίσης, δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα ιδιωτικών πανεπιστημίων προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό απορρέει μέσα από τις θεμελιώδεις ελευθερίες του κοινοτικού δικαίου. Δεν όμως αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι τα δικά μας πανεπιστήμια να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα, να τα κάνουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, όταν βγάζουμε ένα γιατρό, ένα μηχανικό, έναν νομικό, αυτός να ξέρουμε ότι είναι καλά εκπαιδευμένος. Και ο πολίτης θέλει να ξέρει ότι ο γιατρός του είναι καλά εκπαιδευμένος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και ευτυχώς οι Έλληνες γιατροί είναι καλά εκπαιδευμένοι. Τώρα, δεν δίνω τόση μεγάλη σημασία στα θέματα διοίκησης, όσο στα θέματα προγράμματος. Στα θέματα ανανέωσης του προγράμματος, μεθόδων διδασκαλίας και έρευνας, ερευνητικών αποτελεσμάτων, εξοικείωση των φοιτητών με τις εργασίες και με την αναζήτηση της γνώσης. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, δεν μαθαίνει ο μαθητής και στη συνέχεια πολύ συχνά δεν μαθαίνει ούτε ο φοιτητής τι σημαίνει να ψάχνω, να ερευνώ, να συντάσω εργασίες, να μπορώ να μετέχω σε σεμινάρια, σε διάλογο, να μπορώ να αντιμετωπίσω καινοφανή πράγματα. Γιατί η γνώση δεν μπαίνει σε κουτάκια, δεν σταματάει η γνώση με το τέλος των σπουδών. Ένας επιστήμονας είναι ένας συνεχώς εκπαιδευόμενος ερευνητής. Και αυτό πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Και πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε τα πανεπιστήμια μας ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. Παράγονται ιδέες, παράγονται καινοτομίες, παράγονται ευρεσιτεχνίες. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έρθει σε πολύ στενότερη επαφή με το ελληνικό πανεπιστήμιο για να τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Παρακαλώ για πιο σύντομες απαντήσεις. Ελάτε, σύντομα το ερώτημά σας. Περικλής Παυλάκος, επιθεωρητής ασφαλείας πτήσεων, πρώην υπάλληλος υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το ερώτημά μου είναι συνέχεια μάλλον και του ερωτήματος του κυρίου που ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις. Με την κυβέρνηση δική σας, εφαρμόσατε το νόμο της εφεδρείας. Μπήκε όλο το δημόσιο σε μια προκρούστρια κλίνη, η οποία είχε κριτήριο μόνο δύο αριθμούς, το 33 και το 53. Τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία είχατε πει κατ' επανάληψη, εγώ τουλάχιστον δεν τα είδα. Είμαι 53 χρονών, έχω δύο παιδιά 22 μηνών και πρέπει να τα ζήσω με 710 ευρώ. Στη θέση μου στην ΗΠΑ είδα να προσλαμβάνονται συνταξιούχοι. Αντί τούτου, είδα τον κύριο Ρέπα να περιφέρεται στα κανάλια και ήταν αυτό το νουκάνευ. Δεν πίστευα στα αυτιά μου να λέω ότι η εφεδρεία πέτυχε. Έτσι απλά, όπως λέμε, ο καφές στο ΗΠΑ χωρίς ζάχαρη, φτιάξαμε έναν άλλο. Και μάλιστα να λέει σε κάποια στιγμή, θέλαμε να στείλουμε απλά ένα μήνυμα. Δηλαδή, διαλύσαμε τις καριέρες μας, τις οικογένειές μας, τα πάντα, όπως με την ευκολία που ρίχνει ένα πυροτέχνημα στην Ανάσταση. Λοιπόν, ο νευραλγικός τομέας, αυτό είναι το προσωπικό πρόβλημα. Εδώ όμως υπάρχει και το γενικότερο. Τα αεροδρόμια και η λειτουργία των αερολιμένων και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας είναι ένας παράγοντας σημαντικότατος για έναν τομέα όπως είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ο τομέας ασφάλειας πτήσεων, ως εκ της θέσεως μου σας λέω, έμεινε στον αυτόματο κυριολεκτικά. Και εδώ είχαμε βέβαια τον καλό Θεό της Ελλάδος που δεν είχαμε ατύχημα. Να απαντήσω αν το. Και σε αυτό νόμο, βεβαίως. Όχι, λέω. Ολοκληρώσατε. Όχι, όχι, δεν ολοκληρώσατε. Μόνο θα σας λέω. Τι και άλλα θα πείτε. Όχι, όχι, μόνο σε αυτό το θέμα. Άμα η ερώτησή σας είναι 5 λεπτά, θα απαντήσει άλλα 5 ο πρόεδρος. Σε αυτό το θέμα. Τελειώσει. Εμάς αυτή τη στιγμή μας λέτε, είπατε, αλλάξατε γραμμή πλεύσος και στο θέμα της εφεδρείας. Έχετε να μας πείτε κάτι. Σε εμάς
που με αυτές τις διαδικασίες τις άδικες φύγαμε. Έτσι. Είναι δεύτερη φορά που το λέτε. Ελάτε. Λοιπόν, για την εφεδρεία. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Η εφεδρεία είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολιτικής σύγκρουσης με την Τρόικα και εκβιασμού από τους δανειστές και εταίρους. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πιστεύω στις απολύσεις στο δημόσιο, ούτε σε βία μέτρα σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχουν νέοι οργανισμοί, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, επανακατάρτιση και αλλαγή θέσεων, προκειμένου να καλύπτονται κενά εκεί που υπάρχουν, ενώ υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που έχουν υπερπληθώρα προσωπικού. Πράγματι, δυστυχώς, και αυτό που λέει η σύμβαση για 15.000 μείωση του προσωπικού πέραν των συνταξιοδοτήσεων και η εργασιακή εφεδρεία ήταν μια επιμονή να δείξουν ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό δημόσιο και η λύση η οποία βρέθηκε με την εργασιακή εφεδρεία ήταν μεταξύ διαφόρων κακών λύσεων η λιγότερο κακή, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην εργασιακή εφεδρεία θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και έτσι θεμελίωναν. Δεν μπορεί να μην θεμελίωναν. Πρέπει να πληρώσω 4.500. Πώς θα το πείτε, χωρίς μικρόφωνο. Πρέπει να πληρώσω τώρα με τα καινούργια τα μέτρα 4.500 εφορία και το εισόδημά μου με δύο παιδιά σας στο ξενοδοχείο είναι 710 ευρώ. Μισό λεπτό. Θα έρθω σε αυτό. Λέω, η αρχή ήταν άνθρωποι που θεμελιώνουν στο εξωτερικό δικαίωμα να βγουν σε ένα καθεστώς προς συνταξιοδοτικό, να μην φυγούν άλλοι που δεν πώς είχαν συνταξιοδοτικό. Μισό λεπτό. Θα έρθω σε αυτό. Τώρα, αν έχουμε μια ειδική περίπτωση, εσείς που δεν είχατε ίσως πολλά χρόνια υπηρεσία, αφού είχατε 33 χρόνια υπηρεσία, δεν είχατε. Ναι. Ναι. Άρα θεμελιώνατε με τα δύο πρόσθετα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τώρα, μισό λεπτό. Για όλα αυτά τα δάνεια και τις άλλες υποχρεώσεις των ανθρώπων που είχαν την ατυχία να μπουν στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, υπάρχει μια ολόκληρη μέρημνα από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Απορώ πώς εσείς δεν πήγατε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να τακτοποιήσετε τα θέματά σας. Οφείλω 100 ευρώ το μήνα. Κύριε Πρόεδρε, αν πρόκειται να θέσετε και άλλες ερωτήσεις, να του αφήσω το μικρόφωνο για να απαντάει. Εφεδρεία. Έφυγα εγώ σε μια νευραλγικότατη θέση, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο. Εγώ δεν κοιτάω μόνο το κοινωνικό τοπίο, ίσως και το καλά, χρόνο. Δεν έγινε ατομικά. Αυτό έγινε με κριτήριο τα χρόνια υπηρεσίας. Ναι, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Είδα όμως την υπηρεσία μου, προσλάβατε συνταξιούχους. Κακώς. Κακώς διότι αλέξει, αν η υπηρεσία σας θεωρούσε ότι εσείς είστε αναγκαίος. Σας έδωσα δύο υπομνήματα, τα οποία τα έδωσα στα στελέχη υπηρεσία του κόμματός σας και δεν καταξιώθηκε κανείς ούτε κανένα από αυτές. Υπήρξαν υπηρεσίες οι οποίες ζήτησαν να εξαιρεθούν λόγω της κρισιμότητος των στελεχών τους. Για παράδειγμα, οι γιατροί του ΕΣΥ δεν μπήκανε στην εργασιακή εφεδρεία. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στο Υπουργείο Μεταφορών και δεν ζήτησε το Υπουργείο Μεταφορών ή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την εξαίρεση του κλάδου ασφαλείας πτήσεων, αυτό είναι ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Ελάτε, να σας πω το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, Τόγια Φωτεινή λέγομαι. Να σας παραθέσω κι εγώ τη δική μου ερώτηση. Πάω να πιάσω μία δουλειά και μου λένε ότι θα πάρεις 400 ευρώ συνασφάλιση. Αν δεν θέλεις, θα πάρεις 600 ευρώ χωρίς ασφάλιση, μαύρα. Και σας ρωτάω εγώ, σταθερό ασφαλιστικό σύστημα δεν έχουμε. Θα πάρω εγώ σύνταξη ποτέ? Αξίζει τον κόπο να πάρω λιγότερα για κάτι το οποίο δεν θα έχω να κερδίσω μετά? Ευχαριστώ. Όχι, θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι σωστή. Πράγματι, ενώ μιλάμε πάρα πολύ για τον κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν μιλάμε για το μεγάλο πρόβλημα που είναι η ανεργία και ιδίως η ανεργία των νέων. Γιατί στη δική σας ηλικία, που προφανώς θα είναι η πρώτη σας δουλειά αυτή τώρα, έτσι δεν είναι, έχουμε ανεργία η οποία φτάνει το 55% στις ηλικίες 18 με 24. Και πρέπει να δώσει κανείς κίνητρα και στους εργοδότες να παίρνουν νέους ανθρώπους. Φυσικά με ασφάλιση. Φυσικά με ένσημα, όπως λέμε, στο ΙΚΑ. Γι' αυτό υπάρχει ο κατώτατος μισθός του νέου που είναι έως 24, ακριβώς για να γίνει αυτή η διαδικασία της ένταξης των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Για να έχετε και προϋπηρεσία, να έχετε ένα βιογραφικό, να μπορέσετε μετά να μπείτε στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Γιατί όταν σταθμίσαμε ποιο μέτρο να πάρουμε και ποιο να μην πάρουμε, είπαμε, δεν πρέπει να κόψουμε τον 13ο και 14ο μισθό με τίποτα στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτό θα έφυγε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως μισθού.
Ο κατώτος μισθός που αφορά κυρίως νέους ή νεοπροσλαμβανόμενους, το 13% των εργαζομένων με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μπορεί να βοηθήσει στο να μειωθεί η ανεργία. Γιατί στον άνεργο δεν αρκεί να του λες θα σου δώσουμε λίγο μεγαλύτερο επίδομα, ψάχνουμε να βρούμε λεφτά να σου ξαναδώσουμε κάποιο επίδομα ή θα έχεις υγειονομική περίθαλψη, θα την έχεις πάντα χωρίς να σταματάει στα 2 χρόνια κλπ. Αυτό είναι σαν να του λες θα είσαι άνεργος, αλλά θα σου δίνουμε κάτι για να σε βοηθάμε. Το θέμα είναι να του δώσουμε δουλειά. Για να δώσουμε δουλειά πρέπει να δώσουμε κίνητρο σε εργοδότες να πάρουν εργαζόμενους. Αλλιώς, ακόμη και όταν θέλουν να πάρουν έναν εργαζόμενο, θα τον παίρνουν με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας αποκάλυψε πάλι χθες ποσοστά μαύρης εργασίας που δεν είναι μόνο αλλοδαπή, είναι και οι μεδαπή, είναι Έλληνες. Θα έλεγα ότι τα 2/3 είναι Έλληνες και το 1/3 είναι αλλοδαπή. Άρα, έτσι φτάνουμε και στο φαινόμενο του χαμηλοσυνταξιούχου. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσους πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους, ιδίως στο ΙΚΑ. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς στην κατώτερη βαθμίδα? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν δουλέψει στη ζωή τους 40 χρόνια, ας πούμε, και έχουν ασφαλισμένα 15. Και παίρνουν τη χαμηλότερη σύνταξη, διότι δεν έχουν μπει εισφορές, ούτε εργοδοτικές, ούτε εργατικές. Και αυτό πρέπει να σπάσει. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να παίρνεις λιγότερα νόμιμα και με ασφάλεια, παρά να ενδίδεις σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αμπτζόγλου Ανδρέας λέγομαι. Αμπτζόγλου Ανδρέας. Και είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Κάποτε έπαιρνα σύνταξη, σήμερα δεν παίρνω τίποτα. Γιατί δεν παίρνετε? Έτσι όπως θα κάνετε, δεν παίρνω τίποτα. Όχι, κάτι θα συμβαίνει. Όχι, απλά μου κόβουν ένα δάνειο που έχω και τα υπόλοιπα κόπηκανε. Παίρνω 3 εκατοστά για υπόλοιπο, είναι ένα μήνα. Το δάνειο είναι τόσο μεγάλο? Είναι ένα σούπερ μάρκετ ενό μήνα και τελείωσε. Όχι, όχι, το δάνειο που η δόση του δανείου. Ναι, είναι τόσο είναι για μεγάλο κεφάλαιο δανείου. Έχετε πάρει δηλαδή. Πάρα τα χρόνια δανείων. Ναι, το παραδεχόμενο δανείο το νομοθετικά ρυθμίσαμε ότι σε καμία περίπτωση η δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός σας. Εμένα τα ίδια πληρώνω. Όχι, όχι. Κάτι δεν έχετε διεκδικήσει σωστά. Υπάρχει νόμος του κράτους, εγώ τον έχω φέρει στη Βουλή. Εγώ τα ίδια λέει, πληρώνω. Όχι, να πάτε αύριο στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και να πείτε ότι εδώ κάτι συμβαίνει μαζί μου. Εγώ έχω μία σύνταξη Α. Μπορείτε να μου κρατάτε το μήνα. Λέτε το ότι πολύ... με βάση το νόμο δεν μπορεί να του κρατούν περισσότερο από το 1/3%. Επιπλέον, ανεξαρτήτως της ηλικίας, τον κύριο Αυτζόγλου τον βλέπω νέο, έχει βγει στη σύνταξη νέος προφανώς. Δούλεψα πολύ. Ανεξαρτήτως της ηλικίας, κάνει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων παράταση μέχρι και 50 χρόνια στην εξόφληση. Επίσης, αν υπάρχει δυσκολία, ειδική δυσκολία, αναστέλει την καταβολή των χρεωλητικών δόσεων, του κεφαλαίου. Άρα κάτι δεν έχετε αξιοποιήσει από τις δυνατότητες του νόμου. Να πάτε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και το δεύτερο είναι... Και μάλιστα το μοντέλο αυτό θέλουμε και μπορούμε τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση, γιατί το δημόσιο θα ασκεί τον έλεγχο των τραπεζών, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις τράπεζες. Αλλά δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνταξιούχοι του δημοσίου και γενικά όσοι έχουν οφειλές στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων είναι αυτοί που έχουν μπει στην πρώτη οργανωμένη Μάλιστα. ρύθμιση. Μάλιστα. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιαννακάκη Μαριλή. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μας εξηγήσετε κάτι. Το μνημόνιο δεν έχει μόνο περικοπές, αλλά έχει και μέτρα μεταρρυθμίσεων. Το καλοκαίρι είδα να εξελίσσονται σκηνές που ντρόπιασαν κυριολεκτικά τη χώρα μας. Και κύρωσαν απευθείας ένα μεγάλο βάθρο που έχει η Ελλάδα, τη φιλοξενία. Αναφερόμενοι πάντα στα ταξί. Τι μεταρρυθμίση ήταν αυτή που πήγε και επέβαλε ο υπέρτατος υπουργός μας, κύριος Ραγκούσης, και η οποία, αποτίθεται ότι ήταν κάποιος υπερμνημονιακός υπουργός, και είπε επίσης ότι το μνημόνιο το ήθελε η Τρόικα. Αργότερα ήρθε ο... Ότι τη ρύθμιση για τα ταξί την ναι, ήρθε ο κύριος Βορύδης και είπε ότι θα το ξανακοιτάξουμε το θέμα. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε. Έχουμε ξαναπεράσει σε ένα δεύτερο μνημόνιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πείτε μου, γιατί τελικά μάτωσε η Ελλάδα και μήπως το όνομα του δογματισμού
Φτάσαμε να πληρώνουμε τόσο ακριβά το μάρμαρο. Και για να αναφερθώ στην κατακόρυφη μείωση του τουρισμού εξαιτίας αυτής της εικόνας της Ελλάδας, και μιλώντας προσωπικά λόγω ότι κατάγομαι από τη Ζάκυνθο και είδα προσωπικά η ίδια μια απίστευτη μείωση του τουρισμού για ένα νησί, όπως όλα τα νησιά της Ελλάδος, που περιμένουν να ζήσουν από τον τουρισμό τους τους λίγους μήνες τους καλοκαιρινούς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε σχέση με την τουριστική κίνηση, ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, μην τα επαναλάβουμε. Η Ζάκυνθος και όλα τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου έχουν τεράστια πλεονεκτήματα και ευτυχώς αυτά τα πλεονεκτήματα δεν τα φύγει η κρίση, διότι είναι η φύση η ίδια, η ιστορία, ο πολιτισμός, το τοπίο. Τώρα, σε σχέση με ένα ταξί. Ναι, υπήρξε μια περιπέτεια στο θέμα του ταξί. Για μένα είναι σημαντικό ότι τελικά ψηφίστηκε ένας νόμος με ευρυτάτη πλειοψηφία, ο νόμος 40-70, λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε πολύ στο να ψηφιστεί ο νόμος. Πρόεδρε, με συγχωρείς, θα σε διακόψω. Έχει δίκιο να λέει ότι υπήρξε ένα είδος βεντέτας του κυρίου Ραγκούση με τους ταξιτζίδες. Διότι είδαμε στη συνέχεια τον επόμενο υπουργό να δέχεται ότι κάποια από τα πράγματα αυτά μπορούσαν να αλλάξουν χωρίς η Τρόικα να είναι απέναντι. Ναι, καλά. Και ο κύριος Ρέπας είχε ετοιμάσει ένα άλλο σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Ακριβώς. Διαφορετικό. Αλλά σημασία έχει ότι αυτό τελικά κατέληξε, πράγματι μετά από πολλή καθυστέρηση και πολλά προβλήματα και μεγάλες συγκρούσεις, σε μια ρύθμιση που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συνέβαλε το ΠΑΣΟΚ πολύ να γίνει η ρύθμιση αυτή του 40-70 και ήρθαν σήμερα οι εκπρόσωποι των ταξιτζίδων, η ομοσπονδία τους, να κάνουμε μια φιλική συζήτηση, να ευχαριστήσουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του για αυτήν την συμμετοχή. Μιλήσαμε για τα προβλήματα τα άλλα που έχουν σε σχέση με την τουριστική κίνηση και τις δυνατότητες που έχουν να κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους στις πιάτσες σε σχέση με την ανανέωση του στόλου, μια σειρά από θέματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για τον κλάδο αυτό. Αλλά εάν θέλετε να γενικεύσουμε λίγο την ερώτηση, εάν η σύγκρουση, οι διαδηλώσεις, η εικόνα αυτή έχει βλάψει τον ελληνικό τουρισμό, η απάντηση είναι ναι, τον έχει βλάψει. Αναμφίβολα τον έχει βλάψει. Και αυτό το εισπράττουμε δυστυχώς σήμερα, φέτος δηλαδή, που ελπίζω μετά τις εκλογές και αν πάμε καλά και η χώρα έχει κυβέρνηση κλπ, τουλάχιστον από τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, όπως λέγεται, να έχουμε μια χρονιά η οποία δεν θα είναι πολύ κακή. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα και από εμένα. Μπάμπουρα Χριστίνα λέγομαι και είμαι φοιτήτρια οικονομικών. Θα ήθελα να αναφερθώ στην χτεσινή συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ολάντ και μάλιστα ήταν η πρώτη και ήταν σε ελληνικό δίκτυο. Δήλωσε φίλος των Ελλήνων. Από την άλλη όμως, από τις δηλώσεις του κατάλαβα ότι είπε πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχει πάρει η Ελλάδα, καραδοκούν κάποιες χώρες οι οποίες μας θέλουν εκτός ευρώ. Μετά έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει να καταγγείλουμε το μνημόνιο. Τελικά τι συμβαίνει? Πρέπει να φοβόμαστε ότι θα μας διώξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορεί να μας προσφέρει κάποια βοήθεια ο κύριος Ολάντ? Και επίσης είδαμε χτες και την, για να το γενικεύσω λίγο, την υποβάθμιση της Κύπρου. Μετά είναι η Ισπανία που δεν έχουμε καταλάβει αν είναι στο μνημόνιο ή όχι. Και έρχεται και η κυρία Φέχτερ, η Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, η οποία λέει ότι η Ιταλία είναι ένα βήμα πριν το μηχανισμό στήριξης. Τι γίνεται με τις χώρες του Νότου? Τα παρακολουθείτε πολύ καλά. Τα παρακολουθώ. Ως φοιτήτρια οικονομικών. Είναι το αντικείμενό μου τέτοιο. Θα πω συνοπτικά ορισμένα πράγματα, γιατί... Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να λύσω ένα δικό μας θέμα εδώ, εμείς που ρωτάμε δηλαδή. Θέλω να σας πω, όταν κάνει ερώτηση κάποιος συμπολίτης μας, δεν γίνεται την ίδια ώρα και πριν αρχίσει η απάντηση, να με πιέζετε να σας δώσω το μικρόφωνο. Είναι έλλειψη σεβασμού στο συμπολίτη μας που ρώτησε μόλις. Καλά, θα απαντηθεί η ερώτησή του. Μην τους μαλώνετε. Όχι, δεν τους μαλώνω. Δεν τους μαλώνω. Τους εξηγώ πώς λειτουργεί η διαδικασία. Είναι προεγγραφή. Λοιπόν, να πω το εξής. Ναι, αλλά αν την ώρα που εσείς απαντάτε, σηκώνονται πίσω σας 32 χέρια και 32 μαζί φωνάζουν φέρε μου το μικρόφωνο, δεν θα ακούσουμε την απάντηση. Καλά, εμάς μας φωνάζουν πολύ χειρότερα πράγματα, κύριε Παζιμπολάου. Δώστε μου το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν. Να απαντήσω στο ερώτημα. Είχα πάει στον πρόεδρο Ολάντ, είχε την καλοσύνη να με καλέσει. Τώρα, γιατί με κάλεσε? Γιατί είμαστε και οι δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί είχαμε μια γνωριμία, γιατί ξέρει τον αγώνα που κάναμε
έχοντας απέναντί μας τον προκάτοχό του, έτσι, τον πρόεδρο Σαρκοζή, ο οποίος λίγο ή πολύ ήταν σε ένα ενιαίο άξονα με την καγκελάριο Μέρκελ. Και αυτά που είπε χθες ο κύριος Ολάντ στη συνέντευξη, τα είπε σε μένα και τα έχω πει στις δηλώσεις μου μετά την συνάντηση που είχαμε. Τι λέει ο πρόεδρος Ολάντ? Λέει να βοηθήσω για την ανάπτυξη, για την αναθεώρηση, όπως τη ζητάτε. Πρέπει να συζητήσουμε, να είμαστε εντός διαδικασίας, εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, να ξέρουμε ποιο είναι το συνολικό σχέδιο. Αν αυτό γίνει, θα μπορέσω και εγώ να βοηθήσω. Εάν πάτε σε μία μετοπική ρήξη, σε μονομερείς ενέργειες, θα βρουν την ευκαιρία κάποιες χώρες που θέλουν να τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών υποδειγματικά την Ελλάδα για να δείξουν ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή, και μετά μπορεί και να χαλαρώσουν για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή το τραγικό θα ήταν να την πληρώσει η Ελλάδα και μετά να αρχίσουν άλλες πολιτικές να εφαρμόζονται για την Ισπανία, για την Ιταλία και ούτω καθεξής. Και δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, η Ελλάδα με τη Δανειακή Σύμβαση είναι ευνοημένη. Γιατί σου λένε οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, πώς είναι δυνατόν εμείς να δανείζουμε την Ελλάδα, γιατί είναι δανείστριές μας χώρες στο δικό μας δάνειο με 2%, και εμείς να πληρώνουμε επιτόκιο για το χρήμα που δανειζόμαστε στις διεθνείς αγορές 6,8. Άρα πρέπει κάτι να γίνει. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι η Ισπανία, η οποία χάρηκε εντός εισαγωγικών λέγοντας «Α, παίρνω 100 δις για τις τράπεζες χωρίς μνημόνιο, χωρίς τρόικα», απεδείχθη ότι και μνημόνιο έχει, και όχι απλώς τρόικα, αλλά έχει τρόικα συν έναν, γιατί θα είναι τέσσερις. Θα είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η οποία θα υποπτεύει την Ισπανία. Σημειωτέων ότι τα 240 δισεκατομμύρια είναι για μας 125% του ΑΕΠ. Τα 50 δισεκατομμύρια για τις ελληνικές τράπεζες, τις ελληνικές καταθέσεις, είναι 25% του ΑΕΠ. Τα 100 δισεκατομμύρια στους Ισπανούς είναι 9% του δικού τους ΑΕΠ. Εάν είχε ξεσπάσει η Ισπανία πριν την δική μας σύμβαση, εμείς θα ήμασταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Οι αγορές δεν θα δεχόντουσαν να συμπράξουν στη μείωση του χρέους και οι Ευρωπαίοι θα σκεφτόντουσαν πάρα πολύ να μας δώσουν 240 από τα συνολικά 700 που έχουν για όλη την Ευρωζώνη, όταν θα ήταν προφανές ότι έρχεται η Ισπανία, και βεβαίως αναμφίβολα πρέπει να έχουν το νου τους και σε άλλες χώρες, διότι πρέπει να υπάρχουν πυρομαχικά για όλες τις χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και επίσης εδώ με την ευκαιρία αυτή να πω ότι στην Ελλάδα νομίζουμε κατά καιρούς ότι θα γίνει κάποιο θαύμα. Τώρα ας πούμε, θεωρούμε ότι το θαύμα μπορεί να είναι το ευρωομόλογο. Το ευρωομόλογο θα ήταν καλό και θα είναι καλό στο μέλλον εάν μας δίνει όρους καλύτερους από το δάνειο που έχουμε πάρει. Προς το παρόν καμία σχέση. Το δάνειο είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε εκδοχή ευρωομολόγου. Υπάρχουν εκδοχές ευρωομολόγων, κυρίως τρία βασικά σενάρια. Άμα τα δείτε, μην μπλεκόμαστε με τεχνικές λεπτομέρειες, είναι όλα πολύ χειρότερα από τους όρους του δανείου. Έχει λοιπόν σημασία να ξέρουμε τι έχουμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τώρα, εμείς, και τελειώνω με αυτή τη φράση, Νίκο, δεν έχουμε να λύσουμε μόνο το θέμα της ελληνικής κρίσης. Πρέπει να φέρουμε τη χώρα σε ένα σημείο τέτοιο που να μπορεί να προστατευθεί σε περίπτωση ανακύκλωσης της ευρωπαϊκής και της διεθνούς κρίσης. Διότι αυτό δεν σταματάει εύκολα σε διεθνές επίπεδο. Αν αυτά τα είχαμε σκεφτεί το 2007, το 2008, όταν ξεσπούσε η κρίση στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τότε η κυβέρνηση έπαιρνε μικρά μέτρα δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά, θα είχαμε γλιτώσει τα χειρότερα. Τώρα συμβαίνει λίγο πολύ το ίδιο. Εάν τώρα δεν αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να λύσουμε προβλήματα με την αναθεώρηση και την εξισορρόπηση των όρων της Δανειακής Σύμβασης, κρατώντας όμως το κεκτημένο και το πλαίσιο, θα βρεθούμε αργότερα να χτυπάμε το κεφάλι μας και να λέμε, όπως κάναμε το 2008 που δεν πήραμε επαρκώς μέτρα και τώρα δεν ολοκληρώνουμε ένα πρόγραμμα, να βγούμε σε μια ασφαλή κατάσταση για να μπορούμε να δώσουμε προοπτική σε εσάς, δηλαδή στα παιδιά της ηλικίας σας και στα ακόμη μικρότερα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα σας. Βελέτος Μελαχνός ονομάζομαι. Εγώ θα επιμείνω Πώς ονομάζεστε, Μελαχνός? Ενώ είστε ξανθός. Να σας πω και ένα άλλο οξύμορο τώρα, αφού μου δίνετε πάσα.
Θέλω να αναφερθώ σε μερικά οξύμορα. Εγώ θα επιμείνω στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε εδώ σήμερα έχουν να κάνουν με έλλειμμα θεσμών. Άρα με πρόβλημα στην εξουσία. Το 2005, θα σας διαβάσω ακριβώς εδώ, το απόσπασμα έχει γραφτεί, έχει ακουστεί, απλά πιστεύω ότι έχει αξία να το ξανακούσουμε. Ήσταν συνήγορος του κυρίου Τσοχατζόπουλου στην εξεταστική για τα ενταρρυπτικά. Όχι συνήγορος. Ήμασταν στην εξεταστική επιτροπή, μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ναι, κατά μία έννοια συνήγορος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι, έχει μισό. Έχετε... Δεν είναι. Ήμασταν μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ναι. Καλώς, λοιπόν. Και είχατε πει ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανή τέλεση ποινικού αδικήματος από τους κυρίους Τσοχατζόπουλο και Παπαντονίου, που επί μήνες προσευλήθησαν και διασύρθηκαν αδίκως. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε ως ένα τεράστιο πολιτικό και ενδεχομένως ποινικό σκάνδαλο, και σήμερα, 25 Δευτέρου του 5, η υπόθεση αυτή έχει εξατμιστεί. Μας λένε ότι υπάρχει ύποπτη διακίνηση χρημάτων με δίθεν παραλήπτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Αυτό είναι το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Να ολοκληρώσω. Ναι. Αυτή είναι η δήλωση του 5. Σήμερα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει μπει για τα καλά μες στη φυλακή, με τα φίλων, σύζυγου κτλ. Και εσείς έχετε βάλει την υπογραφή σας αυτό, λέγοντας ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν μια ποινική παρεκτροπή του συστήματος και όχι το ίδιο το σύστημα. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση, στην οποία, επειδή αναγνωρίζω ότι έχετε ικανότητα στη ρητορία, δεν θέλω να μου απαντήσετε. Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Μη συγχωρείτε. Άλλο το να μπορείς να μιλάς και να σκέφτεσαι, και άλλο το να είσαι ειλικρινής. Έχετε καμία ένδειξη ότι δεν σας απαντάω με ειλικρίνεια? Εγώ απαντάω με ειλικρίνεια απόλυτη, πρέπει να σας πω. Απλώς η αλήθεια δεν αρέσει. Να σας ρωτήσω και θα κρίνουμε επί της αλήθειας. Η ερώτηση μου είναι τι μπορείτε να μου πείτε για να με πείσετε ότι εσείς και το κόμμα το οποίο ηγείστε και γενικότερα το πολιτικό σύστημα όπως το έχουμε δει να καταραίει αυτή τη στιγμή δεν είστε μέρος της διαπλοκής. Και το σημαντικότερο, να μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Ναι. Ούτε εσείς τη δική μου όταν μου κάνετε ερωτήσεις όμως. Δεν σας υποτιμώ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μελαχρινά, να σας πω το εξής. Το 2005 η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε ένα μεγάλο θέμα στην Εξεταστική Επιτροπή αμφισβητώντας την σύμβαση των αντιεροπορικών συστημάτων από την Ρωσία. Η θεωρία της το 2005 ήταν ότι κακώς η Ελλάδα πήρε ρωσικά οπλικά συστήματα. Παρεπιπτόντως άφηνε τον υπαινιγμό ότι μπορεί να υπάρχουν μίζες από τα ρωσικά οπλικά συστήματα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να τα ερευνήσουμε όλα. Αλλά διαφωνούσαμε με την αντίληψη ότι κακώς η Ελλάδα αγοράζει οπλικά συστήματα και από μη δυτικές χώρες, από τη Ρωσία. Αυτή ήταν η μεγάλη αντιπαράθεση του 2005. Το 2006 ο κύριος Καραμαλής άλλαξε 180 μοίρες γραμμή, πήγε στη Ρωσία, επένδυσε την πολιτική του στις ελληνορωσικές σχέσεις και υπέγραψε συμβάσεις δισεκατομμυρίων για οπλικά συστήματα με τη Ρωσία και για την ανανέωση των αντιεροπορικών συστημάτων, των TOREM-1. Όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, δεν είχα τη δυνατότητα να εκτελέσω τις συμβάσεις αυτές λόγω του μεγάλου ύψους του χρηματικού. Δεν υπήρχε δυνατότητα να εκτελεστούν οι συμβάσεις και δεν εκτελέστηκαν. Δεν υπήρχαν τα χρήματα, εννοείς. Ήταν υπερβολικά ποσά. Ήταν πολύ φιλόδοξες αυτές οι συμβάσεις. Δεν μας έφεραν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι υπήρξαν δωροδοκίες από υπηρεσίες οι οποίες λίγο πολύ εφάπτονται με το κράτος. Γιατί όταν αγοράζεις οπλικά συστήματα από τη Γερμανία ή από την Ρωσία, δεν μπορεί να μην το ξέρει το κράτος, δεν μπορεί να μην το ξέρουν οι κρατικές υπηρεσίες. Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας στην υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος έχει δεχθεί μίζες, δηλαδή προϊόν δωροδοκίας, από υπηρεσίες κρατικές στην πραγματικότητα, οι οποίες ξέρουν έτσι τι έχει συμβεί. Ερευνήσαμε τα πάντα, κάναμε τον έλεγχο στην Ελβετία, ο οποίος δεν απέδωσε τα στοιχεία αυτά και όλα τα κόμματα είπαν ότι δεν έχουμε στοιχεία για ποινικά αδικήματα. Δεν κάνατε σοβαρή έρευνα. Μισό λεπτό. Δεν κάνατε σοβαρή. Δεν κάναμε σοβαρή έρευνα. Ξέρετε, αλλά γιατί δεν το... είναι η Βουλή που θα κάνει την έρευνα. Λέω, η δικαιοσύνη διότι, κάνει την έρευνα. Διότι εμείς με τρεις συντάκτες, ο ένας από τους οποίους ήταν μαθητευόμενος, καταλήξαμε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ναι, αλλά το 2011, του κυρίου Τσοχατζόπουλου και σε στοιχεία για τους χρηματισμούς. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Ακούστε με λίγο. Μιλάω πολύ ειλικρινά. Είχαμε δώσει εντολή να γίνουν όλοι οι έλεγχοι. Δεν βρέθηκαν στοιχεία. Μα αυτό το λέω για τη Βουλή, δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Δεν μας είχε δώσει στοιχεία η δικαιοσύνη. Γιατί τον φάκελο τον είχε συγκροτήσει η δικαιοσύνη.
Πότε ξεκίνησε η αποκάλυψη της ιστορίας του Χατζόπουλου? Πότε βρέθηκαν τα στοιχεία? Τα στοιχεία βρέθηκαν από σπόντα μέσω της υπόθεσης Βατοπεδίου. Όταν ξέσπασε η υπόθεση Βατοπεδίου, εμφανίστηκε μια εταιρεία offshore, η οποία είχε σχέσεις τελικά με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, να συνάπτει σύμβαση με το Βατοπέδιο. Από εκεί λοιπόν εμείς πήραμε την αφορμή και κάναμε εμείς εξεταστική επιτροπή ξανά το 2011. Ακριβώς επειδή είχαμε την εκκρεμότητα να δούμε τι γίνεται. Δεν τα αφήσαμε έτσι. Όταν λοιπόν αποκαλύφθη το πρώτο χειροπιαστό στοιχείο, η δική μας εξεταστική επιτροπή είναι αυτή που συγκέντρωσε τα στοιχεία και τα έστειλε στη δικαιοσύνη. Και επειδή δεν υπάρχει θεωρία του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της παραγραφής, την οποία την προβάλλει ο κύριος Τσοχατζόπουλος, η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί και υπάρχει η ποινική διαδικασία, την οποία ξέρετε. Δεν επελήφθη η δικαιοσύνη διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία όχι, λέει ότι για το μαύρο όχι, χρήμα... Καμία σχέση. Απολύτως καμία σχέση. Μάλιστα. Παρακαλώ. Θα έρθω. Κύριε Πρόεδρε, Γιαννόπουλος Γιώργος ονομάζομαι. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Για ποιο λόγο να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ όταν στο μνημόνιο προβλέπεται μέχρι τέλος του χρόνου 15.000 απολύσεις και στην τριετία 150.000 απολύσεις από το δημόσιο? Κύριε Γιαννόπουλε, δεν υπάρχουν 150.000 απολύσεις. Είναι οι αποχωρήσεις των συνταξιοδοτούμενων και με τον κανόνα 1 προς 5, δηλαδή μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις, είναι το 150. Έτσι προκύπτει. Το 15.000 κακώς επέμενε η Τρόικα και της είπαμε από την αρχή ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει και να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είναι και αστείο να λες ότι από 700.000 δημοσίους υπαλλήλους θα απολύσω από την αξιολόγηση 15.000. Μπορεί η αξιολόγηση να δείξει ότι χρειάζονται μετακινήσεις. Μπορεί η αξιολόγηση να δείξει ότι χρειάζεται κάποιες υπηρεσίες να μετατραπούν ή να κλείσουν κάποιες και να ανοίξουν κάποιες άλλες. Και επίσης η αξιολόγηση πρέπει να γίνει με τελείως διαφορετικό τρόπο στην εκπαίδευση και ούτως ή άλλως στην αξιολόγηση δεν μπαίνουν μέσα ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πιο περιορισμένο σώμα κλασικών δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί αν βγάλεις αυτά που είπα, εκπαίδευση, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, μένουν περίπου 300.000 άνθρωποι. Λοιπόν, είπα στην ΑΔΔΗ, όπως είπα και στην ΟΛΜΕ και στην ΔΟΕ, ότι θέμα απολύσεων δεν τίθεται. Δεν υπάρχει άλλωστε συνταγματική βάση. Γιατί το Σύνταγμα, για το οποίο έχουμε αγωνιστεί, κατοχυρώνει τη μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Μάλιστα. Ελάτε. Και μετά η κυρία δίπλα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Τάσος Κωνσταντόπουλος, ομολογιούχος, καμένος. Με καταγεγραμμένες ανακοινώσεις σας τον Ιούλιο... Καμένος του... ως ιδιότητα, όχι ως κόμμα. Ναι. Ακριβώς. Με καταγεγραμμένες ανακοινώσεις σας τον Ιούλιο του 2011 και αναφερόμενο στα φυσικά πρόσωπα, είπατε ότι δεν θα κουρευτούν τα ομολογά τους. Επίσης, το PSI Plus τον Οκτώβριο του 2011 και πάλι αναφερόμενο στα φυσικά πρόσωπα, υποσχεθήκατε ότι τα ομολογά τους δεν θα κουρευτούν. Με την οριστικοποίηση του PSI Plus το Μάρτιο του 2012, δηλώσατε ότι με τη λήξη του PSI θα δώσετε λύση στην αδικία του κουρέματος που υπέστρεψε οικονομίες των φυσικών προσώπων. Όμως, με τη λήξη του PSI, εσείς παραιτηθήκατε από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών πριν δώσετε λύση. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, για τέταρτη φορά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πολύ πιθανόν συμμετέχουν σε κυβέρνηση της... Είπαμε, με τους όρους που είπαμε. Πολύ πιθανόν, είπα. Καλά το λες. Πρέπει να ασκηθεί πίεση μέσω του λαού, ναι, μέσω των ψηφοφόρων. Σε κυβέρνηση της 18ης Ιουνίου, γνωρίζω ότι προωθείται μια λύση στην οποία ανταλλάσσουμε όλα τα ομόλογα 30 ετούς διάρκειας και τα EFSF που έχουμε στα χέρια μας με νέα 5 ετούς, τα οποία θα λήγουν το 17. Λοιπόν, να σας πω την ιστορία εγώ αυτή, να την δείτε πώς είναι. Ναι. Και μου απαντάτε. Ναι. Θεωρώ απαράδεκτο στις συζητήσεις αυτών των εκλογών να μας προτείνετε με έψιλον και με αλφαγιώτα λύση στην οποία θα κληθεί να εκτελέσει μία άλλη κυβέρνηση, μιας και η κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα έχει διάρκεια έως το 16. Καλά, μην βιάζεστε. Θεωρητικά έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεσμεύεστε λοιπόν και τελειώνω. Ή δέχεστε σε περίπτωση ανταλλαγής των ομολόγων μας ή αποπληρωμή τους να είναι στη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης το 15 ή το 16. Λοιπόν, ακούστε να σας πω λιγάκι πώς έχουν... Αν μου επιτρέπετε τελειώνω. Και το 15 και το 16... Πόσες φορές. Όχι,
Και το 15 και το 16 ως γνωστόν, η Ελλάδα, αν το λέω σωστά, δεν έχει μεγάλες υποχρεώσεις σε ομόλογα. Αφήστε να σας πω την ιστορία. Γιατί μου λέτε μια ιστορία την οποία εγώ την έχω προτείνει σε όλους. Ακριβώς. Μου λέτε μια δική μου ιστορία τώρα. Έτσι. Έλεγα πάντα, μην βιάζεστε, θα δείτε ότι θα βρεθεί λύση, γιατί το κούρεμα του χρέους και το PSI έχει μια ευεργετική δυναμική. Θα πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα στο χρέος. Εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε τα ομόλογα των φυσικών προσώπων στη διαδικασία του PSI. Θέλαμε να τα εξαιρέσουμε. Όμως, επειδή υπήρχαν ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα και σε άλλες χώρες και αυτοί δημιουργούσαν προβλήματα στις κυβερνήσεις των άλλων χωρών και κυρίως στη Γερμανία, ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση πάνω μας λέγοντας: αν θέλετε να πάμε στο κούρεμα, θα πάμε για όλα. Και για τα ομόλογα των φαρμακευτικών εταιριών, τα οποία είχαν δοθεί σε εξόφληση υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου. Δεν ήταν επένδυση, ήταν μέσω πληρωμής, αναγκαστικό. Και εσείς δεν είχατε κάνει επένδυση με την έννοια που κάνουν οι τράπεζες ή τα hedge funds, είχατε κάνει αποταμίευση. Και με τη λογική της αποταμίευσης θέλαμε να εξαιρεθείτε εξ αρχής. Ξέραμε όμως τη δυναμική και λέγαμε: θα δείτε ότι θα υπάρξει μηχανισμός και για τους ομολογιούχους και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 20 Μαρτίου λοιπόν, 20 Μαρτίου, 19 έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 20 Μαρτίου μαζί με τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΟΔΙΧ φώναξα στη Βουλή τα ασφαλιστικά ταμεία και τους είπα: προσέξτε, με το ομόλογο του EFSF που έχετε, που είναι 15 cents για κάθε 100 ευρώ ομολόγου, μπορείτε να αγοράσετε 100 cents ομόλογο καινούριο, εγγυημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το EFSF, έχετε πάρει και 31,5%, για όσους καταλαβαίνουν τώρα, 15 συν 31,5 είναι 46,5. 53,5 ήταν το κούρεμα, άρα 46,5. Άρα θα έχετε τελικά 131% ονομαστική αξία ομολόγου στα χέρια σας. Αυτό αναπληρώνει το μικρότερο επιτόκιο, γιατί το επιτόκιο πήγε στο 2%. Έχετε τα λεφτά σας, το κεφάλαιό σας, και θα πάρετε ό,τι λήξεις ομολόγων είχατε. Τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν 30 ετούς. Οι ομολογιούχοι είχαν μικρότερες λήξεις, βραχυχρόνια ή μεσοπρόθεσμα, 5 ετούς. Τι 5 ετούς όμως, 5 ετούς, όπως σας είπα, εγγυημένα, ισοδύναμα με την εγγύηση που έχουν οι χώρες της Ευρωζώνης. Άρα ήρθε και ο Σύλλογος των Ομολογιούχων, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένος, ήρθε ο Σύλλογος στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους είπα την ίδια λύση. Με τη λύση αυτή δεν μας βοηθάτε και το κράτος. Όχι εσείς, τα ταμεία. Τα ταμεία βοηθούν και το κράτος, γιατί συμψηφίζονται οι οφειλές τους στη γενική κυβέρνηση. Άρα, εννοείται για πληρωμή το 17. Όχι, εσείς θα πάρετε. 5 ετούς. Το οποίο είναι λογικό. Εδώ όμως, αν μου επιτρέπετε, τίθεται ένα ερώτημα. Μιλάτε μη ακουόμενος, δηλαδή άνευ μικροφών. Συγγνώμη. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, τίθεται ένα ερώτημα εγγύησεως. Δηλαδή, αλλά πρέπει να συντομεύσουμε, γιατί είναι ένα πολύ ειδικό θέμα που δεν μπορεί να φάει όλη την εκπομπή. Δεν τίθεται κανένα θέμα εγγύησεως. Τα ομόλογα αυτά είναι εγγυημένα μέσα από το σύστημα συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Διεθνή. Αν δώσουμε εμείς όμως τα λεφτά του EFSF, των ομολόγων του EFSF, τα οποία λέει του 13 και του 14, έτσι, είναι ουσιαστικά τα μόνα μετρητά, κατά κάποιο τρόπο, καλά που έχουμε στα χέρια. Μας το εγγυάται αυτό κάποιος? Ναι, απολύτως. Το εγγυάται η νομοθεσία η ίδια και η συμφωνία. Έχει διεθνή εγγύηση το ομόλογο αυτό. Είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε. Και δεν μπορώ να σας δώσω τεχνικές πληροφορίες, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε σε μια τράπεζα που εμπιστεύεστε να σας πούνε εάν αυτό σας συμφέρει ή όχι. Είναι πάντως μια λύση η οποία έχει και ουρά. Διότι εμείς πραγματικά θα βρεθούμε στην ανάγκη να ζητήσουμε περαιτέρω μείωση του χρέους για να το κάνουμε βιώσιμο. Διότι τώρα χάνουμε χρόνο, χάνουμε δυναμική, έχουμε προβλήματα με τον τουρισμό. Έχει μέσα το σύστημα που έχουμε διαμορφώσει αυτή τη δυνατότητα. Και μέσα από τα λεφτά που έχει δώσει το EFSF στις τράπεζες, εάν τα πάρει κατευθείαν επάνω του, χωρίς να περνάνε από την Ελλάδα. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να έχει δικά μας ομόλογα, τα οποία δεν έχει κουρέψει. Είναι δύσκολο να πάνε οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινοβούλια τους και να κόψουν
τις οφειλές μας απέναντι σε αυτές. Αλλά για το EFSF και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα πράγματα είναι συζητήσιμα και είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει επί νύχτες, μερόνυχτα, και ξέρουν πολύ καλά οι συνομιλητές μας τι εννοούμε. Έχει σημασία να έχεις διαμορφώσει υποδοχές μέσα σε μία σύμβαση οι οποίες να σου επιτρέπουν να κάνεις τα επόμενα βήματα. Πάμε γι' αυτό μια... πάντα λέμε πρώτη φάση διαπραγμάτευσης, δεύτερη φάση διαπραγμάτευσης. Πάμε σε μία μικρή διακοπή πάλι. Και θα επανέλθουμε πάλι, οπωσδήποτε, και θα επανέλθουμε σε 2-3 λεπτά. Ναι, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Όχι. Έλα, Θανάση! Έλα, Μακελάκη! Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Ολίφκε τσουτσουνάτε. Ζλαταβό. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Διρουμπιτζάν. Πού πα? Εγώ με Δημητράη. Εσύ, Κάλοβα. Και απάβρω στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοεταιρικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blond. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Κάνε μια ευχή. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Αγάπησα και αφοσιώθηκα στη χειροτροφία. Ξεκίνησα με μία μικρή επιχείρηση που πήγαινε συνεχώς όλο και καλύτερα. Πριν από πολλά χρόνια έτυχε να γνωρίσω τον αείμνηστο Γεράσιμο Βασιλόπουλο, που με την αγάπη του φρόντιζε πάντα την εγχώρια παραγωγή. Για να πουλήσεις το Βασιλόπουλο χρειάζεται να έχεις ένα τείχο με πιστοποιητικά. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κανείς σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos.
μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Ρε μαν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τα άμαθα, άσε, σου λέω τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μιχούτσικος, Η Αγάπη Είναι Ζάλη, 1986. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το τρίτο CD και Who is Who, ο απόλυτος οδηγός για τις διακοπές σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. Τέσσερις τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Το αγαπημένο σας Qashqai. Τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai. Δικό σου. Από 15.990 ευρώ.